Σήμερα κάνουμε το τρέιλερ εδώ και πιστεύω θα γίνει πολύ ωραία. Με τους υπόλοιπους πώς θα πάτε? Ευτυχώς τα πάμε τέλεια και πιστεύω ότι θα περάσουμε και πάρα πολύ όμορφα. Τους γνωρίζω όλους πάρα πολλά χρόνια, εκτός από τη Μαρία, τώρα λίγο έρχομαστε πιο κοντά. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ και το καθένα του έχω πραγματικά ξεχωριστή αγάπη και σεβασμό. Πολύ. Σημαντική εβδομάδα, γιατί ξεκινήσανε και τα παιδάκια, όλα πήγανε σχολείο. Πήγα και η δικιά μας τον Ήπιο, βέβαια. Αλλά και το... φαντάζομαι ότι είναι το ίδιο με το. Δεν ξέρω. Για μένα ήταν τεράστιο αυτό, γιατί αλλάξαμε το σχολείο, πήγε στο μεγάλο σχολείο. Και η αλήθεια είναι πως είχα πάρα πολύ άγχος, μου έφυγε τώρα λίγο για να περάσει αυτή την εβδομάδα ακόμα και μετά θα είναι ακόμα καλύτερα. Την προετοιμασία ποιος την έκανε, για το κολατσιό της, για να την πάει στο σχολικό? Η μαμά το κάνει και ο μπαμπάς τα κάνει. Θυμάσαι, Δημήτρη, μια ωραία ευχή, μια συμβουλή που σου δώσε τελευταία τώρα η Ελένη? Μου είπε να εκμεταλλευτώ όλα αυτά που μου έχει δείξει, μάθει και έχω ακούσει, γιατί ήμουν ένας άνθρωπος που άκουγε, είμαι πολύ ακουστικός σαν άνθρωπος γενικότερα. Εκμεταλλευόμενος αυτή τη φόρα και την όθηση που μου έχει δώσει, ήρθα εδώ να δείξω κι εγώ πραγματικά τι μπορώ να κάνω, γενικότερα τι μπορώ να πω και να διεκδικήσω τη θέση μου σε αυτό που πραγματικά είμαι ο Δημήτρης και όχι σε αυτό που θα μπορεί κάποιος να μου δώσει να κάνω. Είχες στο παρελθόν και άλλες προτάσεις να βρεθείς σε Κρητική Επιτροπή? Σε όλα τα τηλεοπτικά σόου μόδας είχε γίνει πρόταση. Λόγω του ότι είχα ξεκινήσει το ατελιέ και έκανα focus στο νέο μου χώρο και στη νέα μου δουλειά, δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία αυτή να με αποτραβήξει κάτι άλλο. Στο GNTM δηλαδή σου προτείνανε να βρεθεί? Θυμάμαι ήταν στον πρώτο κύκλο. Μαρία Κωδί μου, καλά τα λες. Την έχω μεταμορφώσει. Ήμουνα ο πρώτος που με καλέσανε να τη μεταμορφώσω στο Κάτσε Καλά. Είχαμε πάρα πολύ καιρό όμως να βρεθούμε και το Just the Two of Us μας ένωσε. Αν και δεν άκουσα τα καλύτερα, το είδες. Και τώρα πώς θα συνυπάρχετε μαζί? Όχι, με αγαπάει. Είμαι σίγουρος.